Beatitudini, cari fratelli vescovi, Agi Patera, cari sacerdoti, agapiti episcopi, cari catechisti, fratelli e sorelle, adelfi e adelfes, chiedete. Chiedete. Sono felice di essere in mezzo a voi. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι ανάμεσα σας και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον καρδινάλιο Σάρα Μπρούτου Στράικα για τα λόγια που επεφύλαξε για μένα και θα ήθελα να χαιρετήσω και τον Πατριάρχη Πιερβατίστα Τη Σαβάλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για την υπηρεσία σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, αδελφές, εσάς. Για το έργο σας, το εκπαιδευτικό, στα σχολεία όπου φοιτούν τα παιδιά του νησιού και είναι ένας τόπος διαλόγου, συνάντησης. Ένας χώρος που μαθαίνουν την τέχνη που να ρίχνουν γέφυρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγκύτητά σας σε αυτά τα άτομα, ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Χαίρομαι που βρίσκω στα βήματα του μεγάλου Αποστόλου Βαρνάβα, γιου αυτού του λαού, που κήρυξε το Ευαγγέλιο και που πέρασε από τις χριστιανικές κοινότητες, μίλησε για τη χάρη του Ιησού και ζητούσε όλους να παραμείνουν πιστοί στον Κύριο. Εγώ έρχομαι με την ίδια ακριβώς επιθυμία εδώ, να δω την χάρη του Κυρίου στην Εκκλησία σας και στη γη σας. Χαίρομαι μαζί σας για τα θαύματα που κάνει ο Κύριος και για να σας ζητήσω ακάματι να συνεχίσετε την προσπάθειά σας χωρίς να αποθαρρύνεστε. Ο Κύριος είναι πιο μεγάλος από τις αντιφάσεις μας. Προχωράμε. Σας βλέπω και διαπιστώνω τον πλούτο της διαφορετικότητάς σας. Κάτι ανάμεικτο, όλοι διαφορετικοί. Χαιρετώ την Εκκλησία των Μαρονιτών που συχνά χρειάστηκε να περάσει πολλές δοκιμασίες και κατάφερε να διατηρήσει την πίστη της. Πραγματικά με ανησυχεί ιδιαίτερα η κρίση στο Λίβανο και καταλαβαίνω τα δεινά ενός λαού που δοκιμάζεται από την βία και από τον πόνο. Προσεύχομαι και εύχομαι να υπάρξει ειρήνη σε αυτή τη χώρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνετε για την Εκκλησία, για την Κύπρο. Πάρα πολλές φορές αναφέρεται ο Λίβανος στις γραφές ως ένα μοντέλο ομορφιάς. Το δέντρο αρχίζει σιγά σιγά να βγάζει ρίζες. Εσείς είστε αυτές οι ρίζες που μεταφυτεύτηκαν στην Κύπρο για να μεταφέρουν την ομορφιά και το άρωμα του Ευαγγελίου. Σας ευχαριστώ. Χαιρετίζω και την Εκκλησία των Λατίνων που βρίσκεται εδώ και χιλιετίες, η οποία είδε να μεγαλώνουν τα παιδιά της. Υπάρχουν πάρα πολλοί αδελφοί και αδελφές μετανάστες και είναι ένας λαός πολύχρωμος. Είναι ένα σημείο συνάντησης μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων. Αυτό αντικατοπτρίζει το ρόλο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Una terra dai campi dorati, un'isola accarezzata dalle onde del mare. Gli è una nisì που το χαϊδεύουν τα κύματα της θάλασσας, αλλά πάνω απ' όλα μια ιστορία. Ένα πραγματικό μοσαϊκό, ένα ψηφιδωτό από λαούς. Η Καθολική Εκκλησία έχει μια παγκοσμιότητα. Είναι ένας χώρος ανοιχτός όπου όλοι νιώθουν την ευσπλαχνία του Κυρίου.
Υπάρχει πάντοτε μια πρόσκληση να αγαπήσουμε. Κανένας από εμάς δεν βρίσκεται εδώ για να προσιλητήσει. Ο προσιλητισμός είναι κάτι στήρο. Δεν δίνει πνοή ζωής. Όλοι καλούμεθα από την ευφλαχνία του Κυρίου, που δεν κουράζεται ποτέ, που δεν κουράζεται να είναι δίπλα μας, που δεν κουράζεται να συγχωρεί. Εκεί βρίσκονται οι ρίζες μας, στην ευφλαχνία του Κυρίου. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ο Κύριος δεν απογοητεύει. Η ευσπλαχνία του δεν απογοητεύει. Δεν υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν τείχοι στην Καθολική Εκκλησία, σας παρακαλώ. Είναι ένας κοινός οίκος, ένα σημείο σχέσεων, συνύπαρξης διαφόρων απόψεων. Ο ένας το βλέπει έτσι, ο άλλος το θεωρεί αλλιώς. Η διαφορετικότητα όλων. Σε αυτή τη διαφορετικότητα βρίσκεται ο πλούτος της ενότητας. Και ποιος είναι υπεύθυνος για την ενότητα? Το Άγιο Πνεύμα. Διαφορετικότητα. Το Άγιο Πνεύμα. Σε αυτό οφείλεται η διαφορετικότητα και η αρμονία. Το έλεγε ο Άγιος Βασίλειος. Ύψε αρμόνια Αυτό είναι που κάνει την διαφορετικότητα και την αρμονική ενότητα της Εκκλησίας. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που αφορά τον Άγιο Βαρνάβα. Να αναφερθώ στη ζωή του και στην αποστολή του. Το πρώτο αναφέρεται στην υπομονή. Αναφέρεται ο Άγιος Βαρνάβας ως ένα άτομο πίστης και ισορροπίας που επελέγει από την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία Μητέρα, ως το πλέον κατάλληλο άτομο για να επισκεφθεί μια νέα κοινότητα της Αντιοχίας, η οποία αφορούσε πολλούς νέα προσιλητισμένους. Στάρθηκε εκεί για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Στάρθηκε ως ένας ερευνητής, θα λέγαμε. Συνάντησε ανθρώπους που προήρχονται από έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη θρησκευτική ευαισθησία.